Καλησπέρα και από εμάς, από τους κατοίκους οι οποίοι μέσα σε αγώνες πολύπλευρους αλλάξαν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς. Το Καραμπουρνάκι ήταν χαρακτηρισμένο τοπικό κέντρο και με τους αγώνες του συνεχείς των κατοίκων που δεν άφησαν μεριά που να μην πάνε, τι ρυθμιστικά, τι δημοτικά συμβούλια, τι κινητοποιήσεις, τι ΜΑΤ, μετέβαλαν το χώρο σε χώρο πρασίνου, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια δεν εξασφαλίζουν τη συνέχεια της υλοποίησης τους, διότι έχουμε ένα κράτος που απασφαλίζει τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και οποιαδήποτε δυνατότητα κοινοφελούς και κοινόχρησης του χώρου. Στο Δήμο Καλαμαριάς είχαμε επισημάνει ότι τουλάχιστον 250 στρέμματα κοινοφελών και κοινόχρησης των χώρων θα χαθούν. Επομένως, δεν είναι καινούργιες οι επιθετικές πολιτικές. Εγώ θα πω μια παράγραφο την οποία θα μου επιτρέψετε, την είχα γράψει το 2004. Τα πρώην στρατόπεδα, οι παραλίες, οι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι, οι δασικές εκτάσεις, τα δάση, αποτελούν τα φυλέτα ενός σχεδίου μιας αλλιώς μεταμφιεσμένης ανάπτυξης. Υπέρ μιας ανάπτυξης από τα ίδια, με πολλή ιδιωτικοποίηση, ο δήθεν απομηχανής θεός για τη σωτηρία της δήθεν κοινωνικής συνοχής σε βάρος των δημόσιων αγαθών και του περιβάλλοντος. Επιθετικές καθόλου πολιτικές που συσσωρεύονται σήμερα είναι στο πικ τους. Δεν ξεκίνησαν όμως σήμερα. Αυτές με νομοθετήματα ήδη από το 1999, το 2000, το 2001, απασφαλίζουν ό,τι είναι κοινό. Με νομοθετήματα, με πλειάδα νομοθετημάτων, με τη βοήθεια κρατικών και δημοτικών μηχανισμών, με ολιγορίες, με απαξίωση, με στρεβλώσεις, με κενά, με μη παρεμβάσεις των θεσμών, του θεσμικού πλαισίου, με πολιτική και ιδεολογική τρομοκράτηση του κοινού, του κόσμου, των πολιτών, των δημοτών, σε όλα τα επίπεδα, πρώτον απαξιώνοντας τους χώρους, δεύτερος κατατεμαχίζοντας τους χώρους, τρίτο, δεν έχουν λεφτά οι Δήμοι. Αλλά θα σας πω τώρα ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο ετοιμάζεται και αφορά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουν όμως χρήματα για να δώσουν για την υπογειοποίηση της Κάλας, δηλαδή για την περιοχή του Αλατίνη. Έχουν χρήματα για να μεταφέρουν το αθλητικό κέντρο, το Ποσειδόνιο, σε χώρο δημόσιο. Έχουν χρήματα για να δώσουν και να προσφέρουν στους ιδιώτες ένα αθλητικό κέντρο πάλι εκεί στο Αλατίνι, για να εξυπηρετήσουν ποιους, τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και βεβαίως από πίσω υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και μια σωρία, βιομηχανία δικαστικών αποφάσεων από χαρακτηρισμού όλων αυτών των κοινοφελών χώρων. Τα πράγματα είναι δηλαδή πολύ πιο δύσκολα από ό,τι εμφανίζονται. Και εδώ υπάρχει μια ενοποίηση από μεριά του κεφαλαίου για αυτό το ζήτημα. Μέσα στα χρόνια, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, μια αποδιέτηση του κόσμου να μην ξεσηκώνεται. Διότι το ζήτημα των ελεύθερων χώρων είναι ένα υποσύνολο των δημόσιων αγαθών. Και εκεί ασκεί τη δημοκρατία. Για σκεφτείτε το. Πού θα κάνετε μια κοινωνική διαβούλευση? Πού θα δείτε τον γειτονά σας όταν θα τα πάρουν όλα? Κινδυνεύει λοιπόν το Καραμπουρνάκι που τόσες είναι πρώτων πυλών. Οι κάτοικοι δεν έχει κάτι μείνει που να μην κάνουν. Νομικές παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, δημοτικό συμβούλιο κτλ. Σχέδιο ανέφερε ο κύριος Πατσιλάρας πριν. Το Καραμπουρνάκι λοιπόν πρέπει να υλοποιηθεί, για το Καραμπουρνάκι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Δεύτερο, για το Κόδρα. Είναι μητροπολιτικό πάρκο σε άμεση συνάφεια με το Καραμπουρνάκι. Τα διατηρητέα κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέω ειδικές προτάσεις τώρα, και θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, να πάει να γίνει μουσείο, διότι η ιστορικότητα του χώρου είναι ανεπανάληπτη. Και ο Δήμος το υποκρύπτει αυτό. Όχι μόνο από την αρχαία Ελλάδα, μέχρι σήμερα, μέχρι τη λαϊκή μουσική. Εκεί ζήσαν οι Σιτσάνιδες. Εκεί περπάτησα εγώ με τον Μίκη Θεοδωράκη, στη σκάλα αυτή που αφήσαν και έπεσε. Υπάρχουν τόσα σημαντικά, σοβαρά ζητήματα τα οποία μπορούν να αναδείξουν. Το Παλατάκι. Υπάρχουν διάφορες κινήσεις, εδώ το ένα, εκεί το άλλο, κατατεμαχισμός και εδώ της αντιμετώπισης. Το Παλατάκι και είναι και μέρες με βάση το θάνατο του Κοκκού, έτσι, θα μπορεί να αποτελέσει το σηματορό της δημοκρατίας. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ένα κέντρο πολιτισμού σε ενοποίηση με το Κόδρα, το οποίο εγώ θα έλεγα ότι θα δώσει και ήπια ανάπτυξη σε όλη την περιοχή της Καλαμαριάς. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για τη Μαρίνα της Αρετσούς. Ξέρετε ότι
δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός που έλεγε ότι η Μαρίνα μπαίνει μέσα για να αυτό χρειάζεται. Ξέρετε, είναι το τελευταίο τους επιχείρημα αυτό. Η Μαρίνα μια χαρά έβγαζε τα χρήματά της. Μια χαρά δεν χρειαζόταν να δοθεί σε ιδιώτη. Όμως τι γίνεται τώρα. Ας χτιστούν 7.500 τετραγωνικά μέτρα και μετά βλέπουμε. Θα χτιστούν τα πάντα. Σκεφτείτε τη Σοφούλη να χτιστούν όλα. Δεν θα έχουμε πρόσβαση. Η εγκύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι το Καραμπουρνάκι. Το Παναγία, το οικόπεδο 90 για το οποίο δεν μιλάμε, είναι προ του να χτιστεί. Το αλλιευτικό καταφύγιο, επιτρέψτε μου μισό λεπτό γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτό, τουλάχιστον με την ανοχή σας. Το αλλιευτικό καταφύγιο, το οποίο δήθεν θα δοθεί για την αλληλεία, η οποία υποτίθεται δεν ανεβαίνει, κατεβαίνει. Το αλλιευτικό καταφύγιο θα είναι μια ενοποίηση με τη Μαρίνα. Αυτά τα έχουμε πει κάποιοι από παλιά. Και θα δοθεί σε ιδιώτη όλο το σύνολο. Όλης της περιοχής. Μαζί με την Πλάζα. Αυτά είναι τα σχέδια από παλιά. Επίσης, πόσες μαρίνες σηκώνει αυτή η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μαρίνες οι ναυτικοί όμιλοι οι οποίοι λειτουργούν ως κλαμπ ιδιωτών. Και από πού προσπορίζονται χρήματα κτλ. Ένα αντιπαραθετικό τρίπτυχο και τελειώνω. Βικέντη, με βλέπεις στραβά. Περαιτέρω κατατεμαχισμός είναι το δικό τους τρίπτυχο. Αποσπασματικός σχεδιασμός είναι το δικό τους τρίπτυχο. Ιδιωτικοποιήσεις είναι το δικό τους τρίπτυχο που παίρνουν πολλές μορφές. Για το σύνολο των κατοίκων, των λαϊκών τάξεων, των δημόσιων αγαθών είναι η χωρική ενοποίηση του παραλιακού μετόπου, ο ενιαίος σχεδιασμός και αν δεν έρθει και το τρίτο που θα πω, δεν κάναμε τίποτα. Η διαχείρισή του ως δημόσιων αγαθών. Ευχαριστώ πολύ.